Καλεσμένο στην εκπομπή Ποιο είναι πρωινιάτικα, βρέθηκε το πρωί τη Παρασκευή 17-12, ο Σπύρο Μπιμπίλα. Ο γνωστό ηθοποιό και πρόεδρο του ΣΕΙ ενημερώθηκε για μια νέα καταγγελία μεταξύ ανδρών, εκ των οποίων ο ένα είναι ηθοποιό. Η αποκάλυψη του Μπιμπίλα. Χθε βράδυ βομβαρδίστηκα από τηλεφωνήματα για έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα και δεν είχε έρθει καν στο ΣΕΙ. Θα παρακαλέσω για κάθε καταγγελία που έρχεται να μην με βομβαρδίζουν, πραγματικά δεν ήξερα ούτε τον έναν άνθρωπο που καταγγέλει, ούτε αυτόν που καταγγέλλεται. Θα βγει μια περίεργη καταγγελία. Δεν είναι και οι δύο ηθοποιοί, ο ένα είναι, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μίλησε και για το στάθι Παναγιοτόπουλο. Με τη σειρά του, ο Δημήτρη Μακαλιά τόνισε: Θέλω να ζητήσω λίγη ψυχραιμία. Διακινούνται πάρα πολλά πράγματα. Επειδή εγώ είχα μια επαφή με τον άνθρωπο που αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος θα κινηθεί νομικά ως οφείλη, είναι πολύ εύκολο πλέον τώρα να αρχίσει όλο αυτό να πάρει χυμαρόδη κατάσταση και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Βρε Δημητράκη, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, ο Μπιμπίλας ξεφτύλισε το λιγνάδι. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Καμέα, στην εκπομπή Status του Astra TV παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, στην οποία αναφέρθηκε στην ατάκα που είπε ο Δημήτρη Λιγνάδη για τον ίδιο, αποκαλώντας τον μέτριο ηθοποιό. Το hashtag με του είναι το αποτέλεσμα της εξουσίας που πήραν κάποιοι άνθρωποι που την κακοδιαχειρίστηκαν, επειδή τους έδωσαν πολύ υψηλές αμοιβέ και θεώρησαν τους εαυτούς τους θεούς. Όποιο θεωρεί τον εαυτό του Θεό επειδή καλοπληρώνεται, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθο και τα πολύ μεγάλα λάθη πληρώνονται από το σύμπαν. Σημασία που έδωσα. Αν και δεν απάντησα τίποτα, απάντησε όλη η Ελλάδα, θα του έλεγα βρε Δημητράκη, κοιτάχτηκε καλά στον καθρέφτη πριν το πει, αν και πιστεύω ότι δεν το είπε αυτό, το είπε η υπερασπιστική του γραμμή. Και να σου πω κάτι, εμένα αυτό με βοήθησε στην τελική η ανέτια επίθεση μιας λάθος υπερασπιστικής γραμμής, εμένα με ηρωποίησε χωρίς να κουνήσω εγώ το μικρό μου δαχτυλάκι και με ανέβασε και εξύψωσε στα μάτια όλων, είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.